Για τον ασκητικό Ευπατρίδη που παραχώρησε τα περιουσιακά του στοιχεία στο ελληνικό δημόσιο, η διεκδικητικότητα των παλιών αγωνιστών και των προκρήτων αποτελούσε οδυνηρή υπόμνηση μιας πραγματικότητας που τον αποξένουν από τους Έλληνες και τον αποθάρρυνε. Αν είχαν διαβάσει τον Πλάτωνα θα μπορούσαν να τον καταλάβουν καλύτερα. Ο φιλόσοφος βασιλεύς, αυτός που βέβαιος για τις αγαθές προθέσεις του οδηγεί την πολιτεία στην τελείωσή της. Όμως δεν είχαν διαβάσει Πλάτωνα και η άρνηση του Καποδίστρια να συμβιβαστεί με τα ποταπά συμφέροντά τους εξόργιζε. Για άλλους λόγους εξόργιζε ακόμα και αυτούς που κάποτε ήταν στενοί του φίλοι. Ένας τέτοιος ήταν και ο Κοραής. Ο Καποδίστριας και ο Κοραής μοιράστηκαν το ίδιο όραμα για την ελευθερία των Ελλήνων. Είχαν αλληλογραφία, αντάλλαξαν ανησυχίες για την εκπαίδευση και για το μέλλον της Ελλάδος. Δυστυχώς οι δρόμοι τους χώρισαν, γιατί ο Καποδίστριας ήταν ο παδός της πεφωτισμένης μοναρχίας, ενώ ο Κοραής πίστευε στη Γαλλική Επανάσταση. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, η ιστορία τους καταδίκασε να ζουν πλάι-πλάι. Ίσως μοιράζονται τις ίδιες μελαγχολικές διαπιστώσεις για τα σημερινά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ο Καποδίστριας 2 έχει αναζωπυρώσει ξανά τη συζήτηση για τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδος. Ο Καποδίστριας χώρισε τις επαρχίες με κριτήρια καθαρά ορθολογικά, διευθέτησε τους πόρους τους. Για πρώτη φορά η εργονομία του κράτους όρθωσε το ανάστημα στον τοπικισμό. Υπήρχε διοικητική διαίρεση και πριν από τον Καποδίστρια. Υπήρχαν σαντζάκια, γυαλέτια, επαρχίες. Όλα αυτά είχαν ένα άβατο όμως. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να δημιουργήσει μια ενιαία διοίκηση, ένα ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος. Το κράτος αυτό καταργεί το άβατο των προκρήτων, των αρματολών και των άλλων. Όλα αυτά βέβαια οδηγούν και στον πρόωρο θάνατό του. Η Ελλάδα σήμερα έχει αλλάξει πρόσωπο. Ωστόσο, ο εξυγχρονισμός του κράτους, η εύρυθμη λειτουργία του, ο σεβασμός στους νόμους, η διαφάνεια, η μάχη με τα οργανωμένα συμφέροντα και τη συντεχνιακή λογική παραμένουν σε ένα βαθμό ζητούμενα. Μέχρι σήμερα υποφέρουμε από τις νοοτροπίες που τον δολοφόνησαν εν ψυχρό. Την προνομιακή μεταχείριση, τις πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά. 180 χρόνια έχουν περάσει και το ελληνικό κράτος μοιάζει να μην έχει ενηλικιωθεί. Στα 18 μου ανεβάσαμε τον Καποδίστρια του Καζαντζάκη στο σχολείο. Έπαιζα ένα μικρό ρόλο του καπετάν Παυλή από την Ίδρα που έρχεται να αναγγείλει στον κυβερνήτη την πυρπόληση της ναυαρχίδας Ελλάδα από τον Ναύαρχο Μιαούλη. Και έλεγε περίπου αυτά. Όλη η Ελλάδα θα κατέστηκε και στάχτη ζεστή στη φούχτα μου εδώ την Ελλάδα σου φέρνω. Ο Καζαντζάκης προσπάθησε να παρακολουθήσει τα βήματα του Καποδίστρια στην Αίγινα, αλλά τον προσάρμοσε στο δικό του εκρηκτικό πλαίσιο. Ο ίδιος ο κυβερνήτης ήταν ένας πολύ πιο συγκρατημένος, αν και συναισθηματικός άνθρωπος. Βαριέστησα. Θεριά με ζώνουν λιμασμένα, πλαντό. Γυρίζω λούθε τη ματιά, φωνάζω. Αχ, δεν υπάρχει μια ψυχή μες στην Ελλάδα περήφανη και αγνή, που το άτιμο συμφέρον να τον νικάει και δίχως κέρδος να δουλεύει. Μια μοναχά ψυχή να βρω συντρόφισά μου. Η μοναξιά του κυβερνήτη θα πρέπει να ήταν μεγάλη όταν βρέθηκε στην Ελλάδα του 1828. Σε μια έρημη κατεχόμενη χώρα, καθημαγμένη από τον εμφύλιο και την άγρια καταστολή των Αιγυπτίων, με πρόσφυγες από την Οθωμανική επικράτεια και απουσία κρατικών πόρων. Ο δυτικότροπος φραγκοφορεμένος Κερκυραίος με το λαμπρό παρελθόν στα ανακτοβούλια της Ρωσίας και της Ευρώπης, ποια σχέση μπορεί να είχε με τους φουστανελάδες οπλαρχηγούς και τους νησιώτες και μανιάτες αγωνιστές που διεκδικούσαν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους στο έθνος.
Μαθημένοι να έχουν ως κύριο οδηγό την επιβίωση, αυτοί που παμψηφοί επέλεξαν τον Καποδίστρια για να έρθει να τους διοικήσει, δεν αντιλαμβάνονταν ότι είχαν δώσει τόση εξουσία σε έναν ενάρετο άνθρωπο. Ακόμα και με τους Τούρκους τα είχαν βρει. Δεν θα τα έβρισκαν με αυτόν που είχαν οι ίδιοι επιλέξει. Κι όμως ο Καποδίστριας ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ήταν ένας πραγματικά ηθικός κυβερνήτης. Η Ίδρα έγινε νωρίς το προπύργιο της αντικαποδιστριακής προπαγάνδας. Η προσπάθεια του κυβερνήτη να εξισώσει τις υποχρεώσεις όλων των πολιτών έναντι του κράτους ερεθίζει την Ιδραϊκή ηγεσία μαθημένη στις ειδικές ελευθερίες που η ναυτική της δύναμη της προσφέρει. Η απέτησή τους να εισπράξουν αμέσως τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις είναι τόσο παράλογη που καταργεί κάθε δυνατότητα διαλόγου. Ο λαός στενάζει. 60.000 πρόσφυγες από την Κρήτη χρειάζονται περίθαλψη, τα δάνεια τρέχουν. Το αυτί τους δεν υδρώνει. Έχουν κηρύξει τον πόλεμο και είναι η ώρα να χυθεί ξανά αίμα. Μια αλληλουχία εξεγέρσεων αρχίζει. Μετά την Ίδρα, οι Αταλάντοι, τα Καλάβρητα, οι Ρούμελοι, οι Μάνοι. Οι Ιδραίοι καταλαμβάνουν τον αύσταθμο στον πόρο, η ναυτική δύναμη των Ρώσων επεμβαίνει, ο Μιαούλης τεινάζει στον αέρα τη φρεγάτα Ελλάδα, κάνοντας έτσι στάχτη το δικό του ηρωικό παρελθόν, αλλά και το συλλογικό συμφέρον. Με τη σύλληψη του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη στο όνομα της ισονομίας και της δικαιοσύνης, ο Καποδίστριας υπογράφει τη θανατική καταδίκη του. Η έδρα της κυβέρνησης έχει μεταφερθεί στο Ναύπλιο. Η πόλη που του χάρισε τις πρώτες εικόνες της Ελλάδας θα του κλείσει τα μάτια. Αργά την προηγούμενη νύχτα κάποιος χτυπάει αλαφιασμένο στην πόρτα του κυβερνίου. Τον προειδοποιεί για το προγραμματισμένο φωνικό του πρωινού. Οι Άγγλοι διέταξαν, οι Γάλλοι ενημερώθηκαν, οι Μαυρομιχαλαίοι θα εκτελέσουν. Μέχρι σήμερα οι ηθικοί αυτούργοι της συνωμοσίας παραμένουν άγνωστοι. Αρνούμενος να έχει προσωπική φρουρά, θα πάει στην εκκλησία όπως κάθε Κυριακή. Η σύντομη παρένθεση μιας μεγάλης προσπάθειας κλείνει και οι φιλέλληνες ανά τον κόσμο μένουν να αναρωτιούνται ποιον λαό εν τέλει αγάπησαν, όταν παγωμένοι διαβάζουν στις εφημερίδες πως ο Καποδίστριας δεν υπάρχει πια. «Από σήμερα πάβω να είμαι φιλέλληνας», δηλώνει λακωνικά ο Γκέτε. Κυριακή στην Ελλάδα του 2008. Οι νεοέλληνες δείχνουν να έχουν αφήσει πίσω τους τη φτώχεια των μετεπαναστατικών χρόνων. Σήμερα ξεκουράζονται, τσουγκρίζουν τα ποτήρια, τους χαλαρώνουν, αλλά συχνά πυκνά η κουβέντα γυρνάει στα παράπονά τους από μια άχαρη χαοτική καθημερινότητα. Στο μεταξύ τα παιδιά τρώνε τις τηγανιτές πατάτες τους, πως προς αυτές τουλάχιστον υπάρχει εθνική ομοφωνία. Είναι νοστιμότατες. Όμως ακόμα και ως προς αυτό χρειάστηκε να παιδέψει πολύ το μυαλό του Καποδίστριας. Όταν για πρώτη φορά εισήγαγε πατάτες, οι Έλληνες ήταν δύσπιστοι για τη θρεπτική αξία και τη γεύση τους και αρνούνταν να τις καταναλώσουν αν και τις διένυμε δωρεάν. Οι Έλληνες προτιμούσαν να πεινάνε παρά να του δείξουν εμπιστοσύνη. Ποιος δεν θυμάται την ιστορία. Ο κυβερνήτης έβαλε στρατό να φυλάει τις αποθήκες με τις πατάτες. Ο κόσμος άρχισε να τις κλέβει γιατί τις βρήκε ελκυστικότερες ως παράνομες και σήμερα όλοι αγαπούν τις πατάτες στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ένιωσε σαν πατέρας ενός λαού παιδιών. Αν ήταν μαζί μας σήμερα θα σήκωνε το ποτήρι του με ένα κερκυραϊκό κρασί και θα έπινε στην υγειά μας και θα διαπίστωνε ίσως ότι ο λαός αυτός επιτέλους ενηλικιώθηκε. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να πει το ίδιο και για το σημερινό ελληνικό κράτος. Ξύρω τις ευτελείς ψυχές και τις καρδίες που είναι γεμάτες από χαμερπή πάθη. Δεν έχω όμως κάτι εναντίον τους. Δεν τους μισώ. Δεν φταίνε αυτοί αν δεν είναι καλύτεροι. Αν και τώρα μπορούσα να τους φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος, θα το έκανα ευχαρίστως. Η Ελλάδα αλλά και ο κόσμος εισέρχονται σε δύσκολους καιρούς.
Το σύστημα δεν φαίνεται ικανό να παράγει ηγέτες αντάξιους των δυσκόλων περιστάσεων. Τα σκάνδαλα που φτάνουν καθημερινά στη δημοσιότητα, οι ιδιοτέλειες που πολιορκούν το κράτος, παραπέμπουν στους πρόκριτους, στους αρματολούς και στις φατρίες τις διάφορες που λιμένονταν τη χώρα όταν ήρθε ο Καποδίστριας. Αν επέστρεφε στη ζωή σήμερα, θα γινόταν ο παράκλητος ηγέτης ή θα γύριζε για να ξανασταυρωθεί?